Θέλω να καλησπερίσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στη Λότζια, τον κύριο Νίκο Αγγελάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Λοιπόν, από τη μία υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και από την άλλη εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας που λέει σπεύσατε για εγγραφές, άπαντες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Για πείτε μου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Λοιπόν, εγώ θα σας πω σε ποιο σημείο βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί η εγκύκλειση βέβαια αφορά τους γονείς και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί οι εγγραφές στα σχολεία γίνονται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι καθαρά εκπαιδευτικό έργο. Ο Δήμος έχει να κάνει κυρίως με το στεγαστικό, το οποίο είναι μια συνεργασία τριών αντιδημαρχιών, Δημαρχίας Παιδείας, Τεχνικών Έργων, Περιουσίας, και πολεοδομικού. Αυτό λοιπόν που έχω να σας πω εγώ είναι ότι όλα όσα έπρεπε να κάνει ο Δήμος τα έχει κάνει και περιμένουμε τώρα την ΚΤΥΠ, δηλαδή τις Κτηριακές Υποδομές, είναι ο πρώην οργανισμός σχολικών κτηρίων, για να βγάλει στον αέρα το σχετικό έργο στο οποίο θα τοποθετηθούν 22 αίθουσες για να στεγάσουν παιδιά τα οποία δεν έχουν στέγη εντός εισαγωγικών, έτσι, πάντα εντός εισαγωγικών η έκθεση. Περιμένουμε λοιπόν από την ΚΤΥΠ να βγάλει στον αέρα το διαγωνισμό, να αναδειχθεί ο ανάδοχος, ο εργολάβος, ο οποίος θα τοποθετήσει και τις αίθουσες όπως έχει ζητήσει ο Δήμος Ηρακλείου στους χώρους που έχει βρει. Αυτοί οι χώροι προς το παρόν είναι 6 στον αριθμό, 4 οικόπεδα και 2 άβλοι χώροι δημοτικών σχολείων, και υπολείπονται άλλες 9 αίθουσες που θα μπουν σε 2 άλλα οικόπεδα, τα οποία σε μια δεύτερη φάση θα ζητήσει σχετικό κονδύλι από το Υπουργείο Παιδείας για να τοποθετηθούν και πάλι από την ΚΤΥΠ. Κύριε Αγγελάκη, αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να καλυφθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, εκτιμάτε? Δεν μπορούν να καλυφθούν, το έχουμε πει και στο Υπουργείο Παιδείας, διότι καταρχάς θέλω να διευκρινίσω το εξής. Ο Δήμος, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε στην ώρα του. Τώρα, δηλαδή, είναι στο χέρι της ΚΤΥΠ να γίνουν, και του Υπουργείου Παιδείας να γίνουν όλα αυτά που σας λέω. Υπήρχε σχετικό ερώτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας από το Υπουργείο Παιδείας. Ζήτησαν δηλαδή από τους δύο προϊσταμένους να πούν την εικόνα που έχουμε ως Δήμος, και αυτό βέβαια δεν ζητήθηκε μόνο από το Δήμο Ηρακλείου, ζητήθηκε και από πάρα πολλούς Δήμους, γιατί αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει σε πάρα πολλούς Δήμους όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, για να δούνε την εικόνα πώς έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, τι ζητούσαν? Να τους πούμε εάν μέχρι 1η Σεπτεμβρίου θα είναι εγκατεστημένες οι αίθουσες. Με όσα λοιπόν μας είχαν εμάς πληροφορήσει από την ΚΤΥΠ, ως Δήμος Ηρακλείου, μας είχαν πει ότι το καλύτερο δυνατόν που μπορεί να γίνει για τις 22 αίθουσες που εμπρότης θα τοποθετήσουμε στο Ηράκλειο είναι τα τέλη Οκτωβρίου. Άρα η απάντησή μας προς το Υπουργείο, μέσω των δύο προϊσταμένων που σας είπα προηγουμένως, ήταν ότι δεν θα είμαστε αυτή την 1η Σεπτεμβρίου για να μπουν οι αίθουσες αυτές οι 22. Επαναλαμβάνω, για 500 με 600 παιδιά που έχουμε υπολογίσει μέσω των υπολογισμών της πρωτοβάθμιας, ότι χρειάζεται στέγη. Έτσι, δεν θα μείνουν όλα τα παιδιά άστεγα. Ναι, ναι, προφανώς. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Οι γονείς που έχουν προνήπια, γιατί για αυτή την κατηγορία των παιδιών ουσιαστικά συζητάμε. Ακριβώς. Τι θα κάνουν, τι σχεδιασμό θα κάνουν, πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς? Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Τι σχεδιασμό να κάνουν? Ναι, ναι, ακούστε να δείτε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Προς το παρόν δεν μπορώ και εγώ να μιλήσω για σχεδιασμό. Να σας πω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί καταρχάς είναι πρώτα πρέπει να μιλήσει η ίδια, είναι εκπαιδευτικό έργο αυτό και πρέπει να μιλήσει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά στο μέτρο που μπορώ να δώσω εγώ μια εξήγηση, μπορώ να πω το εξής. Δύο πιθανότητες υπάρχουν, τρεις μάλλον. Η μία πιθανότητα είναι το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει το μέτρο, οπότε πάμε στην προτέρα κατάσταση, κάτι που δεν το βλέπω πιθανόν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ενδεχόμενο να αναστείλει το μέτρο, οπότε τα παιδιά αυτά αντί να πάνε στα νηπιαγωγεία θα επιστρέψουν στους παιδικούς σταθμούς. Το άλλο είναι, εφόσον δεν θα είναι τοποθετηθεί αίθουσες, υπάρχει διαβεβαίωση από το ΔΟΠΑΘΜΑ και μάλιστα από τον πρόεδρό του, τον κύριο Πατακό, ότι θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν τα παιδιά τα οποία θα μείνουν άστεγα, επαναλαμβάνω εντός εισαγωγικών, εντάξει, έτσι, αν παρεξηγούμαστε, να φιλοξενηθούν σε κάποιες αίθουσες
των παιδικών σταθμών, οι οποίες θα μετατραπούν σε νηπιακές βέβαια, γιατί οι προδιαγραφές είναι εντελώς διαφορετικές. Και τρίτον, το άλλο ενδεχόμενο είναι να λειτουργήσει και πάλι ο θεσμός των βάουτσερ. Όπως λειτουργήσε με τους παιδικούς σταθμούς. Και αυτά τα παιδιά να γίνουν δεκτά από ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Και τα δίδακτρα βέβαια τα πληρώνει μέσα στον βάουτσερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς ότι δεν θα κληθούν να πληρώσουν για παιδιά που πάνε στο προνήπιο. Ναι, έτσι επαναλαμβάνω, βλέπω την εικόνα με όσες πληροφορίες και ό,τι πληροφόρηση έχω αυτή τη στιγμή. Όλα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, διότι δεν έχει βγει ευθαρσός στο Υπουργείο Παιδείας να πει, εάν όντως συνεχίζουν, το λέει μέσος, το να βγάλει την εγκύκλιο σήμερα και χθες, δεν ξέρω πότε ακριβώς γίνομαι, εγώ την είδα σήμερα τουλάχιστον το site, δεν ξέρω τι ημερομηνία έκδοση έχει, για να βγάλει την εγκύκλιο λοιπόν και να λέει θα γράψετε τα παιδιά σας στην πρωτοβάθμια, δηλαδή πάμε κανονικά, σημαίνει ότι πάμε κανονικά στο μέτρο. Είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, πάμε κανονικά στο μέτρο. Από εκεί και πέρα, το πώς κάθε δήμος θα αντιμετωπίσει το θέμα, μάλλον έγκυται και στο Δήμο και στη συνεργασία που θα έχει με την πρωτοβάθμια, με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ κύριε Αγγελάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Μεταξέ και εσείς.